Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα ευχαριστήσω και τον κύριο Παπαδουλίδη για την πρόσκληση να σας κατέχω στο αγαπημένο πρόγραμμα «Τα διαλέξαμε» που έχει εδώ η Εθνική Βιβλιοθήκη και μάλιστα το Δημοτικό Πανεπιστήμιο, που να το κάνουμε το Κανονικό Πανεπιστήμιο. Δεν είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή. Αυτή η πρόταση είναι σοβαρή, την είπαμε προηγουμένως. Σοβαρό εννοώ με την έννοια... Ο νόμος 4.009 μας έχει δώσει τη δυνατότητα να ιδρύονται σχολές και πανεπιστήμια ανάλογα και με διάφορους τίτλους και σε συνέργεια με τα πανεπιστήμια. Δηλαδή να δίνουν δυνατότητα τα πανεπιστήμια σε συνέργεια με το Δήμο, σε συνέργεια με την Μητρόπολη για παράδειγμα. Και αυτό το διάσαμε ένα ακριβώς τρεις φορείς. Δήμος, Μητρόπολη, Πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ της Αθήνας, που μπορούσαν να λειτουργήσουν εδώ, στο Περιστέρι, κανονικό πανεπιστήμιο. Κοινωνικό σκοπό φυσικά. Λοιπόν, και εγώ μιλάμε σε κάποιες περιπτώσεις, που είμαι και εγώ ένας περιστεριώτης και δεν θα έρθω ποτέ στον τόπο, να πω και εγώ και να συνεισφέρω μέσα από όλο αυτό το πρόγραμμα και αυτή η προσπάθεια που πραγματικά είναι άξια επένων από το Δήμαρχο τον κ. Παχαδουλίδη και τους συνεργάτες τους. Να ευχαριστήσω και επίσης και την κυρία Βλάχου για όλη την αλληλογραφία και την υποστήριξη που είχα μέχρι να έρθω σήμερα κοντά σας. Θα ξεκινήσω και εγώ να πω να κάνω και εγώ μια διάλεξη. Δεν ήξερα πάνω κάτω τι θα συναντήσω από πλευράς επίθετο εννοώ γνώσεων και κάτι άλλο. Και έχω ετοιμάσει έτσι, κάποια πράγματα, δεν ξέρω, έχει αφήξει ίσως, αλλά θα μπορούσαμε να παρακάνουμε πολύ καλή κουβέντα. Και φυσικά και χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στο κομμάτι της γνώσης που μάλιστα είναι έτσι επίπεδο πανεπιστημιακού. Σαν να είστε φοιτητές σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Απλώς θα μπορούσαμε έτσι να τα κάνουμε τα εκλογική επιστολή για να είναι πιο προσιτά και κατανοητά. Έτσι λοιπόν, σήμερα παρουσιάζουμε την διαχείριση και εκπαιδεύση από πλήκο των μηχανών των Δήμων. Εγώ είμαι στον Αντιμετροφήμο, ήμουν και για δύο χρόνια πρόεδρος του Δήματος. Οι σπουδές μου είναι βασικά και ο πόνος, βλέπω κάνει αρκετές εξειδικεύσεις και σήμερα ασχολούμαι πιο πολύ με το κομμάτι της αξιοποίησης των και πώς μπορούμε να δώσουμε προσιτέμια αξία στα απόλυτα των μηχανιών και από την άλλη μεριά πώς μπορούμε ουσιαστικά να τα αξιοποιήσουμε για ανθρώπινη χρήση πέρα από οποιαδήποτε χρήση. Προηγουμένως λέγαμε και κάναμε μια κουβέντα εδώ με την κυρία Καρδούλη, αν δεν κάνω λάθος, καθαρά το λέω. Λέγαμε το εξής, δεν ξέρω πώς είστε μάρτυρες των λαϊκών αγορών, όταν τελειώνει η λαϊκή αγορά και που γίνεται ένας χαμός. Έτσι, είναι ένας χαμός με όχλησης σημαντικές οχλήσεις με τα νερά, με πολύ κατανάλωση νερού. Τα περισσότερα σκουπίζονται έτσι με το νερό, θα έλεγα, γιατί είναι να... Όλα αυτά πάνε οπωσδήποτε στους υπονόμους και δημιουργούν πολύ άσχημα πράγματα και ρήπους, τους οποίους δύσκολα ουσιαστικά μπορούμε να τους ξεπεράσουμε. Και μάλιστα λέγαμε τώρα πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το υλικό. Για παράδειγμα, μπει ο Δήμος σε ένα πρόγραμμα με μια πρώτη πιλωτική προσωπικά λαϊκή αγορά που είναι και μεγάλη, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα φάρτα που πετάνε τελικά, κυρίως ό,τι είναι φυτικής προέλευσης. Αλλά θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και για τα ζωικής προέλευσης και κυρίως τα ψάρια. Έτσι θα μπορούσε να έχουμε δύο κατευθύνσεις. Μια κατεύθυνση είναι να πηγαίνουν για να κομποστοποιήσει και λίβασμα, και η άλλη κατεύθυνση είναι εφόσον δεν είναι μεγάλης έτσι φοράς να τα χρησιμοποιήσουμε σαν φυτοχημικά, τα οποία είναι κάποιες ενώσεις και χημικές ενώσεις βασικά, αλλά είναι φυσικές που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά για δερματική καλλιτική χρήση. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο, έτσι υπάρχουν δευτερογενή προϊόντα, προϊόντα του μεταβολισμού στον οργανισμό μας. Υπάρχει ανάγκη ο οργανισμός μας, στα φυτά είναι αυτά δευτερογενώς και μάλιστα είναι προϊόντα λέμε μεταβολισμού των φυτών. Ό,τι βλέπετε σαν χρώμα, ό,τι ακούτε τελευταία αντιξωτικά, όλα αυτά υπάρχουν σαν δευτερογενείς μεταβολίτες μέσα στα φυτά, τα οποία θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση,
της αντιγένωσης του δέρματος π.χ. μέσα από γαλλική διαπροσωπική χρήση. Σας λέω απλώς ένα κόνσεπτ ενός προγράμματος που είχε άμεση σχέση με τα απόβλητα. Γιατί τα απόβλητα ουσιαστικά δεν είναι των βιομηχανιών και ειδικά των τροφίμων. Έτσι, τα απόβλητα λένε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ειδικά εδώ το εξειδικεύουν. Και μάλιστα αυτό θεωρώ ότι έχει και έτσι μια περιβαλλοντική διάσταση. Γι' αυτό και το πρόγραμμα LIFE είναι πρόγραμμα περιβαλλοντικής ουσιαστικά πολιτικής και ισχύ δράσης τέτοιου είδους. Έτσι λοιπόν αυτό το λίγο δεν συνέλαβε το θέμα. Ότι όπου κολλάμε μπορούμε να το ξεπερνάμε. Γενικά τα απόβλητα βασικά είναι ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Να το λέγαμε λιγμένες. Κάθε φορά που ένα σάπιο μαρούλι πετύρε στο κράτος του παιδιών ή απορρίπτεται σε σπασμένο παιχνίδι ή απομακρύνονται βιομηχανικά παλιοσύντερα, καταναλώνουν το πόρο. Έτσι, άρα έχουμε εδώ κατανάλωση ουσιαστικά πόρο. Έτσι, για ό,τι πετάμε. Άρα, ό,τι πετάμε, δεν το πετάμε. Με την έννοια καταλάβω ότι ενώ δεν είναι ότι πάει και τελειώσαμε. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει και δεν ξεμπερδεύουμε ποτέ με ό,τι πετάμε. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις περιβαλλοντικές ουσιαστικά κρίσεις και έχουν να κάνουν με πιέσεις περιβαλλοντικές που τις δέχεται ο πλανήτης μας. Έτσι, και ο τόπος μας, σε μικρογραφία, είτε απ' έξω η γειτονιά μας. Έτσι. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και μία επίπτωση έχει μία άλλη σωστή αντίδραση. Συνέχεια δηλαδή μία επίπτωση φέρνει την άλλη. Έτσι. Όμως από την άλλη μεριά μπορούν αυτά τα απόβλητα να μπορούν. Να δούμε λίγο μια... Πώς μπορούμε δηλαδή να μεγάλουμε. Καταρχάς θα κάνουμε να υπάρχει μια ιεράρχηση γενικώς επιλογών στην διαχείριση. Έτσι, είναι η πρόληψη. Είναι η ελαχιστοποίηση, είναι η επαναχρησιμοποίηση, είναι η ανακύκλωση, είναι η ανάκτηση ενέργειας, είναι και μια τελική διάθεση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και έχει σταθερά απόβλητα. Έτσι, είμαστε πιο οικοί, θα έλεγα, και είστε πιο οικοί και όλοι μας με τον οικιακό, με τα οικιακά απορρίμματα και γενικά τα σταθερά απόβλητα. Άρα λοιπόν, και η πρόληψη μπορεί να γίνει και να ελαχιστοποιούμε, δεν το φαίνεται, αλλά... και να ελαχιστοποιούμε τα απόβλητά μας, έτσι, και να μπορέσουμε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε. Όπως για παράδειγμα, λέει επαναχρησιμοποίηση, τα στερά θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε πάλι μέσα από ένα σύστημα που λέγεται κομπόστ. Τι είναι να κάνουμε, κομπόστ τι λέει, τίποτα λέξη λέει, κομπόστ σημαίνει σύνθεση. Άρα τι, τα συνθέτουμε πώς, με διαφόρους τρόπους, έτσι ώστε να τα επανατοποθετήσουμε σε αυτό που λέγεται έδαφος κόμμα. Από τη μια ουσιαστικά τα τοποθετούμε πάλι στο περιβάλλον, αλλά με μια διαφορετική μορφή. Έχουν ήδη επεξεργαστεί και έχουν επεξεργαστεί μέσα από ζύμους που γίνεται, γιατί υπάρχουν παντού μικρόβια και μικροοργανισμοί, οι οποίοι τι κάνουν. Έχουν το οποιοδήποτε αυτό από όπου το λέμε και κυρίως αυτό που μπορεί να έχει ουσία, όπως είναι τα σάπια, είπαμε φρούτα για παράδειγμα, τα σάπια, τα χαλασμένα φρούτα, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τον μικροοργανισμό, να το χρησιμοποιήσουν και να τα απομονήσουν. Τι σημαίνει, να τα κάνουν δηλαδή από σύγχρονες ουσίες που είναι φτιαγμένα όλα αυτά, σιγά σιγά πιο απλές, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει και μια απορρόφηση, αλλά παράλληλα να χρησιμοποιηθούν και σαν λίπασμα για παράδειγμα. Τι σημαίνει αυτό, τροφή για τα φυτά. Άρα λοιπόν η επαναχρησιμοποίηση έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Όπως η επαναχρησιμοποίηση μπορούμε να πούμε και το ίδιο το νερό. Μπορούμε δηλαδή μέσα από τα λίμματα, ξέρετε πολύ καλά οι αποχετεύσεις που πηγαίνουν συνήθως σε βιολογικούς καθαρισμούς. Μέσα από τους βιολογικούς καθαρισμούς μπορούμε να ανακτήσουμε ουσιαστικά το νερό. Και το νερό να το πάρουμε, να υπάρχουν τεχνολογίες, να το πάρουμε και να το επαναχρησιμοποιήσουμε. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι, για άνθρωση, όχι για πόση. Ή να κάνουμε άλλους σκοπούς. Γι' αυτό λέμε, και αυτό το μάθημα δεν είναι έτσι, να κάνω ό,τι διάλεξη, είναι να εμπιστευτούμε και σαν πολίτες και έτσι να μπούμε και σε μια διαδικασία αθλητισμού. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν περαστούν από εμάς και δεν περαστούν από τα δικά μας σχέδια, εκεί που καταλήγουν πάλι, καταλήγουν πού. Καταλήγουν στον αποδέκτητο μεγάλο που λέγεται περιβάλλον, από το οποίο ουσιαστικά έχουμε τι να κάνουμε. Από εκεί παίρνουμε τι είναι και το νερό μας. Φανταστείτε τώρα και μην νομίζετε ότι όλα αυτά τα χρόνια που στη Φυλή
ήταν έτσι τα σκουπίδια. Αυτά τα σκουπίδια δεν δημιούργησαν προβλήματα περιβαλλοντικά και δεν ξέρουμε γιατί μεγάλη, πόσο μεγάλη μπορεί να είναι αυτή η διάσταση. Και θεωρώ ότι η διάσταση είναι πράγματι μεγάλη. Έτσι, και πόσο περνάνε τα σκουπίδια τελικά, μάλλον η αποδότηση ουσιών, οι οποίες είναι και επικίνδυνες ουσίες, περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στα νερά μας. Έτσι. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για ρήπανση της ουσίας. Θέλω να πάμε πάλι έτσι να δούμε τους προορισμούς. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες των αποβλήτων. Υπάρχουν μια σειρά από αποβλήματα που βλέπετε, τα οποία τα έχουμε βάλει σε μια σειρά πιο πολύ έχουν σχέση, τα έχουμε βάλει σε κύκλους, γιατί έχουν πάνω κάτω κοινές διεργασίες αποδόμησης. Οικοδομικά αποβλήτα, κατασκευών και κατεδάφισης. Δεν γίνονται τέτοια ανακύκλωση. Υπάρχουν σήμερα ουσιαστικά εταιρείες που κάνουν αυτό. Δηλαδή τα κάνουν όλα σκόμητα, λέγαμε, και το κάνουν πάλι τον οικολογικό. Έτσι. Λέμε για τα απόβλητα των απογοητεύσεων. Τα απόβλητα των απογοητεύσεων πηγαίνουν στους βιολογικούς καθαρισμούς. Από τους βιολογικούς καθαρισμούς προκύπτει η λάσπη. Αυτή τη λάσπη θα μπορούσε ο Δήμος να την αξιοποιήσει, για παράδειγμα. Να πάρει τη λάσπη του βιολογικού καθαρισμού, να την ενσωματώσει μαζί με τα πράσινα που χρειάζεται κάθε χρόνο στα πάρκα, στις πλατείες και όλα αυτά τα πράγματα, να δίνει ένα δικό μας σκοπό του πιθανά ένα κάδο ανακύκλωσης που έχουμε ακόμα και πρόβλημα, δεν μας πειράζει αυτό, και όλο αυτό το πράγμα να γίνει λίπασμα. Μάλιστα, υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση όπου αποφασίζει ότι θα μπορούν οι λύσεις να μεταβραθεί σε νέο τύπο λίπασμα, το οποίο βέβαια για να βγει προς τα έξω θα πρέπει να περάσει από μία έρευνα, από ένα ουσιαστικά διαιτές κύκλο πειραμάτων, έτσι να αποδειχθεί ουσιαστικά ότι έχει ευεργετική επίδραση σε κατηγορίες αυτών ή σε μια κατηγορία αυτών. Ένα πρόγραμμα που το είχα προτείνει στο Δήμο Καλαμάτας, βασικά για να αποκαταστήσουμε αποτεφρωμένες περιοχές του Ταγέτου, εκεί που είχαν καεί, και να αποκαταστήσουμε περιοχές. Και επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε δόδυμα, γιατί τη λάσπη δεν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε δόδυμα, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε δόδυμα αυτά που τρώμε, εννοώ. Πρέπει να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο σε βιομηχανικά φυτά ή σε αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, και κυρίως φαρμακευτικά φυτά, έτσι ώστε να κάνουμε και μια αποκατάσταση στην περιοχή όπου έχει αποτεφρωθεί ή ακόμα και σε περιοχές οι οποίες έχουν κρατήσει άγονες από τη συνεχή χρήση λατρομικών, για παράδειγμα, εργασιών. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι, γι' αυτό λέω ότι τα λασπόδια από όπου τα απογοητεύσουν θα μπορούσαν να γίνουν. Έτσι, και εμείς εδώ, το Δήμο του Περιστερίου δεν έχει και τα νοσοκομεία, τα ιδιαίτερα, έτσι που να έχει μεγάλο φορτίο νοσοκομιακό. Έτσι, άρα εδώ πέρα τα περισσότερα φορτία είναι νοικοβιακά, είναι και οργανικά, θα πούνε, θα σας δείξω να καταλάβουμε τι είναι απόβλητο ειδικά και από τι είναι η συστασή του. Άρα θα μπορούσαμε σε ένα συνδυασμό με πράσινα, με κλαδέματα που λέμε και όλα αυτά, και ακόμα και με περιονίκια, και οτιδήποτε θα μπορούσε να το επιλάτησουμε έτσι ώστε και να κάνουμε. Εμείς θέλουμε αυτά τα βάζουμε τυχαία. Αυτά τα βάζουμε για να μεγαλώσουμε την έκταση και τον όγκο του, ώστε και να αερίζονται και η υγρασία να φύγει και να ξερεύονται γρήγορα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι λέγα, είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα και το κάναμε πρόταση στο Δήμο. Ακόμα περιμένουμε συνήθως όλοι οι Δήμοι. Έχουν μια πραγματικότητα σε αυτά τα πράγματα. Και εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί εγώ είμαι εκπληρώς, δεν με ανοίγω στο πολύ. Ονοείτο. Από εκεί πέρα είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να περπατήσουμε και δεν μπορούμε τώρα να κορυδεύουμε συνέχεια τους. Εμείς είμαστε έξι με διάλειμμα κοτόφραγγι, δίνουν λεφτά και εμείς πληρώνουμε κάθε μήνα πληρώνουμε πρόστιμο για τα αστερεά απόβλητα στην Ελλάδα. Έτσι, είμαστε καταχρεωμένοι, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, από τις κακές πρακτικές που έχουν να κάνουν με τη διάθεση και τη διαχείριση κυρίως των αποβλήτων αυτών, των στερεών, των σκουριών, αλλά και των αποβλήτων που έχουν σχέση και με τη βιολάσπη. Λοιπόν, έχουμε επικίνδυνα απόβλητα, τα βλέπετε τα βλέπετε αριστερά, εκεί που είναι ένας μεγάλος κύκλος είναι τα οικιακά απόβλητα. Ακριβώς δίπλα ο κύκλος λέει βιομηχανικά εμπορικά απόβλητα οργανισμών. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορα τύπους απόβλητα, τα οποία ουσιαστικά το κάθε ένα θέλει τη μεταχείριση τους, αλλά υπάρχουν και σε ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα
δηλαδή, όπως είπα, τα οικοδομικά ή τα ανασπόδια, που έχουν σχέσεις και συγκεκριμένες διαδικασίες που μπορούν ουσιαστικά και να χρησιμοποιηθούν. Λοιπόν, νομοθετικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περιλαμβάνει πάρα πολλές οδηγίες, βασικά και σχετικά με, με αυτό το θέμα. Το κομμάτι όμως είναι αρκετά μεγάλο και βασικά κουμπάει στην τεχνολογική διαχείριση, στη διαχείριση της επεξεργασίας στερεών και ειδικών κομμάτων και στη διαχείριση της επεξεργασίας ειδικών αποτελέσματων. Πέρα από την εξωτερική, κύριε Ιπανησί, έτσι. Κύριε Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι το 61 του 96 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, από το 1996 βασικά. Έτσι, στόχος είναι της οδηγίας, έτσι, για να ξέρουμε και λίγα πράγματα, να αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εκπομπές στα ατμόσφαιρα, στο νερό και στο έδαφος, διάφορα απόπειτα που προέρχονται είτε από βιομηχανικές είτε από γεωργικές καταστάσεις, έτσι ώστε να έχουμε υψηλό επίπεδο προστασίας στο περιβάλλον. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ένα μεγάλο κατάλογο και έχει ένα μεγάλο κατάλογο τον οποίο το δεχόμαστε και το δεχόμαστε. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να είναι για μας απόλυτο και κάποιος όλους να μην είναι. Έτσι. Ανάλογα, κάθε μέλος κράτους έχει το δικαίωμα να προσθέτει την κάθε μία κατηγορία, δηλαδή αυτή την κατηγορία εγώ την έχω και με ενδιαφέρουν συγκεκριμένα απόλυτα. Η μέση επιλογική στάση των αστικών αποκλείτων, ναι, και λέγαμε προηγουμένως. Κοιτάξτε τώρα στην διαφάνεια αυτή, ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το 47% είναι ζυμώσιμα απόλυτα. Τι σημαίνει ζυμώσιμα απόλυτα? Είναι αυτά που σας είπα, που είναι ουσιαστικά ένα περιεχόμενο στο οποίο οι οργανισμοί θα αποδομήσουν όλο αυτό το περιεχόμενο. Και κυρίως είναι ουσιαστικά τα απόλυτα να αποκυτεύσουν. Έτσι. Και από εκεί και πέρα σε μικρότερες ποσότητες είναι το χαρτί, τα πλαστικά, τα μέταλλα και το εργαλείο. Και κυρίως τα λεμαστικά απόπειτα είναι αυτά που ξεκινούν από το δασπίδιο. Όμως τα απόπειτα μπορούμε να τα διαχειριστούμε έτσι ώστε, γι' αυτό είπαμε ότι είναι λίγο σύντομο το θέμα και μιλάμε του κόσμου να τα χρησιμοποιήσουμε, έχουμε να τα κάνουμε βιομάζα. Αστικά στερεά απόπειτα λέει πάνω δεξιά, έτσι, το οποίο το βελάκι μας οδηγεί σε μια λέξη που λέει βιομάζα. Αυτά που σας είπα προηγουμένως, εναλλακτικά θα μπορούσαν να γίνουν pellets. Δηλαδή αυτή η λιγματολάσπη να γίνεται pellets, θα κάνουν μικρά κομματάκια, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Τα pellets αυτά βέβαια είναι από ξύλο που συνήθως χρησιμοποιούμε, αλλά αυτά θα μπορούσαν επίσης να γίνουν με αυτόν τον τρόπο και να τροφοδοτούν με συγκεκριμένες μονάδες και όχι οικιακές, έτσι, ουσιαστικά αστείες. Άρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει σαν βιομάζα, εκεί που θα την έκανα την όλευση τα διάφορα εργοστάσια, να μπορεί να τις κάνουν μεγάλοι οργανισμοί που χρησιμοποιούν ομαδικές και μεγάλες μονάδες θέρμανσης ή δημιουργίας, τέλος πάντων, ακόμα και, πώς το λένε, ατμών που χρειάζονται για την επεξεργασία κάποιων χωριών. Τα υπολείμματα των ζώων επίσης μπορεί να γίνει έτσι βιομάζα. Όλα λοιπόν τα βιομηχανικά υπολείμματα και οι δασικές καλλιέργειες τα υπολείμματα, αυτά που σας είπα, γιατί κακά τα ψέματα οι δασικές καλλιέργειες, οι οποίες περισσεύει, τα έχετε δει, έτσι, από την ξύλωση, από την ουσιαστικά την υγειοτομία. Όλα αυτά τα προϊόντα του ξύλου θα μπορούσαν να διαχειριστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπέλεγε τα παράδειγμα. Και αυτό να αποτελέσει πρώτη ιδέα βιομάζα. Οι γεωργικές καλλιέργειες, τα διάφορα τα υπολείμματα, όταν κόβουμε τις καλαμποκές που λέμε στο ποτέ. Έτσι, κόβουμε τις καλαμποκές, το ξέρω ότι μένει αυτό. Το κεφάλι από το καλαμπόκι είναι ότι καλύτερο για να δημιουργηθεί καλύτερη. Έτσι, καλύτερη, υπάρχει καλύτερο προϊόν. Πέρα από το δαπλιονίδια και όλα αυτά τα υπολείμματα τη οποιασδήποτε ξυλουργική εργασία ή τη εξήγηση στην οικοδομία που βλέπουμε για τα δάση. Άρα και τα απόπειτα ακόμα τα οικιακά, ειδικά από τις αποχετεύσεις μας, έτσι μπορούν να οδηγηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Με σκοπό ποιότητα, δημιουργία βιομάζας, άρα ένας τρόπος αξιοποίησης, κάθε μία μεθοδολογία είναι διαφορετική, υπάρχουν σήμερα αυτές τις τεχνολογίες, μας οδηγούν ουσιαστικά στη δημιουργία μιας υποδομής βιομάζας, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε. Έτσι. Ξέρετε πολύ καλά τα υπολείμματα των ζώων έχουν πάρα πολύ, δηλαδή
γραμμή για τόσα θέματα, τόσα όλα αυτά τα πράγματα. Όλα θα ακούσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή του ίδιου αερίου. Έτσι, χώρια, τα ίδια τα, τα μηνύματά τους. Λοιπόν, εκείνο που είπα να σας πω είναι επειδή μιλάμε τώρα πιο πολύ με το λιγάκι πιο προς τα δύο των ορισμών για κάποιους. Τον ορισμό του αποβλήτου. Κάθε ουσία για το κείμενο σε στερεά ή υγρή κατάσταση ή σε μορφή ιδίως που περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, το κάτω χρόνο σας υποαπορρίπτει, προτίθεται να υποχρεούται να απορρίψει. Κάθε ουσία δική μας στερεά ή υγρό, υπό μορφή ιδίως που περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Κατάλογο. Υπάρχει ο ορισμός του αποβλήτου, έτσι. Και υπάρχει σε ένα κατάλογο που σας είπα, τώρα δεχόμαστε ή δεν τον δεχόμαστε σαν χώρα. Έτσι. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επίκριση των αποβλήτων παίρνει μέτρα όπως πρόθεση καθαρών τεχνολογιών και προϊόντων, μείωση επικινδυνότητας των αποβλήτων, θέσπιση τεχνικών κανόνων κατά το δυνατόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα, πρόθεση σχημάτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, κατάλληλη χρήση οικονομικών εργαλείων, ανάπτυξη σχημάτων και συστημάτων, ανάλυση κύκλου ζωή, σα πω ένα-ένα τι είναι, και δράση ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών. Ξεκινώντα από το τελευταίο. Όλοι όμω χρειαζόμαστε αυτό που είπα και νωρίτερα, αυτή την εμπιστοποίηση απέναντι σε αυτό που λέγεται απόβλητο, πώ το χρησιμοποιούμε, πώ μπορούμε να το ελαχιστοποιήσουμε και πώ μπορούμε εφόσον υπάρξει να το διαχειριστούμε. Αυτή είναι το σημαντικότερο. Από την άλλη μεριά υπάρχει ανάλυση κύκλου ζωή, που σημαίνει πόσο μπορεί αυτό. Αφού το πετάξω σπασμένο στα σκουπίδια στη χωματερή να διαρκέσει σαν τη ζωή, ή μπορούσα με κάποιο άλλο τρόπο θα μπορούσα ουσιαστικά να το επαναχρησιμοποιήσω ή να το ανακυκλώσω. Και εκείνο που έχουν κάνει επίσης είναι σημαντικό αυτά τα eco-label που λέμε. Τα eco-label είναι ουσιαστικά σήματα τα οποία προωθούν την φυλική περιβαλλοντική διαχείριση ειδικά των αποβλήτων. Και υπάρχουν μάλιστα και κάποια πρότυπα, όταν λέω πρότυπα εννοώ ένα σύστημα βηματισμού που λέει έκανα εκείνο, 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 μέχρι να φτάσει τέλος πάντων σε μια λίμνη, σε μια λίμνη, όταν λέμε λίμνη, σε ένα τάφρο, ο οποίος εκεί θα αποξηραθεί ένα συγκεκριμένο υγρό απόβλητο. Για παράδειγμα, όπως είναι η περίπτωση στα ελληνικά που δούμε, και το έχω σαν μια παράδειγμα, για έτσι, να το δούμε λιγάκι σε σοβαρό, σαν ένα παράδειγμα βιομηχανικού απόβλητου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το οικοδόμημα που έχει γίνει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα έχει παντοδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση χρόνια τώρα αυτή την προσπάθεια ουσιαστικά και της διαχείρισης αλλά και της λειτουργίας τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε τι να κάνουμε. Να αποδομήσουμε όλα αυτά τα απόβλητα, είτε να τα επαναχρησιμοποιήσουμε ή να τα κάνουμε ουσιαστικά να τους μειώσουμε σε συγκεκριμένα πράγματα που θα δούμε τι μειώνουμε και τι θέλουμε να μειώσουμε σε ένα πόλιο. Να πούμε λίγα λόγια για τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, τα απόβλητα, τα υγρά και μάλιστα τα υγρά δεν είναι ψυχιακή, όταν με τη βοήθεια του νερού, ξέρετε. Έτσι. Άρα στις βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούμε αρκετό νερό. Και είναι σημαντικό. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, πώς πλένουν τους δρόμους μετά από τη λαϊκή αγορά. Λοιπόν, τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, να τα πω λιγάκι, τα φυσικά τους χαρακτηριστικά πρώτα απ' όλα είναι η θολότητα. Αποτελεί μέτρο της διάβγειας των αποβλήτων. Και είναι ένα από τα κριτήρια γιατί η θολότητα καθορίζει και την αδειοδότηση. Πού θα πάμε να τα ρίξουμε. Έτσι, και όταν πάμε και παίρνουμε ουσιαστικά το OK από μια αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι, τα προσδιορίζουμε τα χημικά. Και η θολότητα έχει να κάνει ως κριτήριο για τη διάθεση τους σε φυσικούς αποδέκτες. Έτσι. Άρα, ουσιαστικά η θολότητα δεν είναι τίποτα άλλο. Και πώς μπορεί να περάσει το φως μέσα από αυτό. Να το έχουμε σαν μπουκαλάκι. Άρα λοιπόν βασικά είναι η οπτική ιδιότητα του υγρού να προκαλεί διάκριση και απορρόφηση φωτός. Το ρίχνει στην αντιδρέπει τη δίλευσή του. Αν δεν επιτρέπει τη δίλευσή του, τότε σημαίνει ότι το απόλυτο είναι αρκετά επικίνδυνο. Η θολότητα εκφράζει μεγάλα ποσοστά στερεών.
δεν είναι ομογενοποιημένο και έχει πάρα πολλά αιωρούμενα σωματίδια. Άρα λοιπόν η θολότητα δεν κάνει κάτι άλλο παρά εκφράζει αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια και ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε σε τι οφείλεται αυτό, τι είναι αυτό αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία μπορεί να είναι ανόργανο ή οργανικό φορτίο. Τι σημαίνει είναι οργανικό φορτίο, σημαίνει οργανικές ενώσεις. Δεν ξέρω πώς θυμάστε να επικαλεστείτε τη χημεία που ξέρατε στις σχολείες μας. Και το άλλο για τα ανόργανα, για τα άλλα, να βάλουμε το μυαλό μας πριν να δουλέψει. Ανόργανο είναι το ασβέστη, ανόργανο είναι όλα τα μέταλλα που λέμε πάνω κάτω. Έτσι, ανόργανο είναι ουσίες αυτές, τα άλλα τα επίσης. Έτσι. Η θερμοκρασία των αποβλήτων. Είναι πολύ σημαντικό επίσης. Συνήθως τα απόβλητα έχουν μια θερμοκρασία 10-22 βαθμούς Κελσίου. Έτσι. Και να ξέρουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εξαίρεση τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Πάντα. Και από εκεί πέρα η θερμοκρασία καθορίζει και τη σύστασή τους και το χημικό τους χαρακτήρα των αποβλήτων. Για παράδειγμα, αύξηση της θερμοκρασίας φέρνει ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί ευνοούνται από τις μεγάλες θερμοκρασίες. Και τι γίνεται εκεί, είναι αυτό το κομμάτι που θέλουμε. Ποιο, τη ζήμωση. Έτσι. Πήγαινε απλά να τα πούμε λίγο απλά με την έννοια. Χώνεψε, λέει η κοπριά. Άμα χωνέψει, ρίχνει. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά αν πάρετε εσείς την κοπριά τώρα και την σκεπάσετε, έτσι, τότε θα δείτε ότι αυτό το σκέπασμα θα δημιουργήσει μια θερμοκρασία στο κέντρο ουσιαστικά του σωρού, έτσι, που σημαίνει έχει αρχίσει ουσιαστικά μια δραστηριότητα μικροοργανισμών, η οποία δραστηριότητα ανεβάζει αυτή τη θερμοκρασία. Και η συνέχεια από τη μια θερμοκρασία, από την άλλη δραστηριότητα, ουσιαστικά αποδομεί ό,τι τοξικό είναι, που θα μπορούσε να βλάψει ουσιαστικά την καλλιέργεια στην οποία θα ρίχνονται, θα λέγαμε, την κόπρια. Έτσι. Για παράδειγμα, το να ρίξω θερμά απόβλητα κάπου ή σε ένα οποιοδήποτε φορέα δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Έτσι, διαδράσει το σύστημα και δεν είναι τυχαία πολλές φορές που βλέπουμε σε πολλές ποταμού ψώφια ψάρια. Έτσι, η διατάραξη λοιπόν του περιβάλλοντος είναι σημαντική. Άρα λοιπόν θέλουμε να ξέρουμε και το κομμάτι της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν σχηματίζεται σιγά σιγά τα στοιχεία. Από τη μια η θολότητα, από την άλλη τα στερεά που πιθανά να είναι διαλυτά μέσα. Η θερμοκρασία επίσης να χαρακτηρίζει έτσι ένα κομμάτι των φυσικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων, τα οποία καταγράφονται και καταγράφονται για να κατηγοριοποιηθούν, έτσι ώστε να οδηγήσουν τις υπηρεσίες στον έλεγχο, αλλά και στην καταλληλότητα για διάθεση σε συγκεκριμένους χώρους ή κάτω από συγκεκριμένη διεργασία ή επεξεργασία. Λοιπόν, επίσης, το χρώμα είναι σημαντικό, άλλο φυσικό χαρακτηριστικό. Όπου μας λέει την ηλικία ουσιαστικά και την προέλευση των αποβλήτων. Έτσι. Και αν προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη επεξεργασία. Για παράδειγμα, μετά από μια βιολογική, δηλαδή που περάσει τα απόβλητα βιολογικό καθαρισμό, τότε έχουμε ένα ανοιχτό χρωμοκαφέ χρώμα. Έτσι, αν ξέρουμε τότε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον πρωτοβάθμια, λέμε έτσι λέμε, επεξεργασία σε βιολογικό καθαρισμό. Χημικά χαρακτηριστικά. Τα χημικά χαρακτηριστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι οι οργανικές ουσίες που αποτελούνται τα απόβλητά μας. Και κυρίως πρωτεΐνες. Έτσι. Ό,τι έχει άζωτο βασικά. Έτσι. Ουσίες που έχουν άζωτο. Αυτό είναι το κομμάτι των πρωτεϊνών. Αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο και μεγάλες ποσότητες αζότου. Όλες αυτές συνδεδεμένες σε ένα συγκεκριμένο όριο. Είδα τάνθρακες. Άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο. Άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο είναι τα λεγόμενα είδα τάνθρακες, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτά που ακούμε, οι ζάχαρες και γενικότερα τα ζάχαρα που λέω. Έτσι όπως είναι το άμυλο, όπως είναι έτσι, κυταρίνες, διάφορα τέτοια πράγματα. Τα λιπίδια δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα λιπαρά. Ό,τι σχέση έχουν με τα υγρά λίπη, με τα στερεά λίπη. Έτσι. Απλώς το θέμα είναι ότι τα λίπη έχουν κάτι καλό. Το καλό είναι ότι είναι σταθερές ενώσεις. Έτσι. Και διασπούνται πολύ δύσκολα. Δεν κάνουν προβλήματα. Δηλαδή, η σταθερότητα έχει να κάνει με το που δεν κάνουν προβλήματα. Έτσι.
Αλλά από την άλλη μεριά έχουν και ένα μειονέκτημα ότι δεν είναι εύκολα διαλυτές και διασπόμενες. Έτσι. Και μετά έχουμε τις ασυνεργές ουσίες. Τα ασυνεργές ουσίες είναι οι ουσίες που χρησιμοποιούμε ουσιαστικά για να μεγαλώσουμε την φανιακή τάση, έτσι λέμε, όταν χρησιμοποιούνται μαζί με απορριμματικά. Τα απορριμματικά έχουν τα συνεργά. Έτσι, τα απορριμματικά έχουν τα συνεργά. Τα συνεργά αυτά έχουν υψηλές ποσότητες, να ξέρετε, φωσφόρου. Που πολλές φορές όταν ψάχνουμε και βρίσκουμε υπερτροφισμούς σε λίμνες και σε ποτάμια, πιθανά να είναι από δύο πράγματα. Το ένα είναι από λιπάσματα, όπου έχουν από έκπληξη λιπάσματα, έχουν φτάσει στο ποτάμι και από εκεί στο δέλτα και στη θάλασσα και μπορούν να βρούμε προετάχουν προβλήματα μετά, όπως σας είπα προηγουμένως με τα ψάρια. Και δεύτερο, από τα απορριμματικά μας. Έτσι. Κάποτε είχαμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις και στην βιομηχανία να μπορέσουμε να κάνουμε χωρίς τα συνεργά, χωρίς τα θερμοσφαιρικά, αλλά τα που χρησιμοποιούμε τα απορριμματικά. Αλλά μια βιομηχανία η οποία έχει μάθει να ζει με όλο αυτό το κομμάτι και με συμφέροντα, έτσι, δυστυχώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για παράδειγμα ένα φυσικό ορυκτό για αυτή τη δουλειά που λέγεται ζώλιθος. Έτσι, παρεμπιπτόντως έκανε το ζώλιθο που είναι ορυκτό, το έκανα, το κυκλοφόρησα στην Ελλάδα σαν χάπι για την λαμοτοξίνωση. Και ασχολούμαι ουσιαστικά και τα σκυλιώτα εποχής. Έτσι λοιπόν, τα συνεργές ουσίες από τα απορριμματικά, τα λιπίδια, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ό,τι αποτελούμε αυτοί και εμείς. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπια. Αυτά τρώμε, αυτά από αυτά είμαστε. Επίσης άλλη ρήπη, διάφορες οργανικές ουσίες, σωματίδια, τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά ούτε αποδομηθεί, ούτε ουσιαστικά απολυμανθεί και δημιουργούν και μικρότερα αποκλήτρια. Και βέβαια τα ντομοκράτηλα και το φάρμακα είναι τοξικές δηλώσεις και ξέρουμε ότι καταλήγουν στην απορροή του όπου υπάρχουν οι γεωργικές περιοχές, στην απορροή των υδάτων και τελικά πηγαίνουν όλοι σε υδάτινα οικοσυστήματα και είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, να δούμε τα ανόργανα επίσης, τα στατικά, είπαμε για τα οργανικά, να πούμε για τα ανόργανα, όπως είναι για παράδειγμα τα ανόργανα έχουν και τα λέμε υδρογόνωση, τα υδρογονοκατιόντα, τα οποία μας δίνουν και το όξινο ή το βασικό των αποβλήτων. Το pH είναι σημαντικό για τα απόβλητα, γιατί επηρεάζει και τις διαδικασίες, δηλαδή επηρεάζει ποιους, τους μικροοργανισμούς, άρα τους φτιάχνει ένα διαφορετικό περιβάλλον. Έτσι. Και από την άλλη μεριά, σε όξινα περιβάλλοντα, πιθανά να έχουμε διαπρώσεις στα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε όταν αυτά εξεργάζονται ουσιαστικά τα λίμματά μας. Έτσι, μιλάμε πάντα για υγρά απόβλητα. Στη συνέχεια, ό,τι έχει χλώριο, έτσι, χλωριούχα, επηρεάζουν πάλι τα βιομηχανικά απόβλητα και κυρίως τα ξέρουμε πολύ καλά, όλοι μας χρησιμοποιούμε χλώριο στις τουαλέτες μας, στο σπίτι μας για τοπική για καθαριότητα, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε εναλλακτικά καλύτερα πέρα από το χλώριο. Για παράδειγμα, πολύ καλό θα μπορούσε να είναι το ξύδι, δεν το χρησιμοποιεί κανείς. Το χλώριο δεν σκοτώνει ιούς, σκοτώνει το ξύδι όμως. Για παράδειγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν είσαι πιο ασφαλής περνώντας την υγεία σου με ξύδι από το να περάσεις με χλώριο. Και μάλιστα το χλώριο έχει ενοχοποιηθεί και καθώς περνάμε έτσι κάποιες ηλικίες αρχίζουν οι αλλεργίες, το άσπρο. Έτσι έχει ενοχοποιηθεί το χλώριο. Έτσι πέρα από ότι έχει ενοχοποιηθεί όταν το καταναλώνουμε στο νερό. Έτσι καλέπει και άλλα πράγματα. Έχει καταστρέψει να ενοχοποιηθεί για τις χείρες κατά πλάκα. Λοιπόν, η αλκαλικότητα επίσης οφείλεται στην παρουσία κυρίως διάφορων άλλων ιόντων και η αλκαλικότητα έχει να κάνει, είναι η αντίπερα όχθη της οξύτητας. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα διάλειμμα το οποίο είναι αλκαλικό, άρα εμποδίζει πάλι έτσι, και η υψηλή αλκαλικότητα πια. Εμποδίζει την διεργασία, εμποδίζει τους μικροοργανισμούς ή τους κρατάει σε μια ουσιαστικά περιορισμένη δραστηριότητα. Άζωτο. Πολύ σημαντικό κομμάτι, έτσι, στα απόβλητα. Ίσως είναι, λέμε ότι είναι τροπικά, τα θρακτικά στοιχεία, τα ζέτο φόσφορο, τα θρακτικά στοιχεία για τα φυτά μας. Παράλληλα όμως δημιουργούν και προβλήματα όσον αφορά την ύπαρξή του στα απόβλητα.
πάρα πολλά απόβλητα και ειδικά τα του αζότου αλλά και του φωσφόρου που δουλεύει να κάνει και τροφοδοτικούς συντατικά στη χώρα και κυρίως στους λίμνες, στα ποτάμια και στις θάλασσες. Το άζωτο κάνει και άλλη ζημιά. Το άζωτο μας δημιουργεί νητρικά και νητρότη. Και τα νητρικά κάνουν νητροζαμίνες. Είναι κάποιες ουσίες οι οποίες τα νητρικά μετατρέπονται στο στομάχι μας σε νητροζαμίνες. Και οι νητροζαμίνες είναι καρκινογόνες. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, για παράδειγμα, συμβουλευτικά το λέω, όταν πάτε και επιλέγετε να πάρετε βαρούλια. Έτσι, τα γαϊδαρομπαρούλια που λέμε στο χωριό μου δεν τα παίρνετε. Εκτάτε να ξεφυλίζετε και να πηγαίνετε σε μικρότερο. Γιατί όλα τα φιλόδη λαχανικά, να ξέρετε, δεν είναι όλα τα μαρούλια. Είναι τα ό,τι είναι φιλόδες τέλος πάντων, είναι τα αντίδια, είναι τα σέσκουλα, είναι όλα αυτά. Είναι ουσιαστικά αντιδρούν πάρα πολύ θετικά στις αζωτούχες ενώσεις και γενικά στις επεμβάσεις λίπαρσης με άζωτο. Δημιουργούν ουσιαστικά συγκεντρώσεις νητρικών. Και θα πρέπει έτσι ουσιαστικά να το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Ας κάνουμε και κάποια κουβέντα, κάποια διάλεξη, κάποια στιγμή για όλο αυτό το κομμάτι του καταναλωτή. Η παρουσία λοιπόν των νητρικών είναι σημαντική. Έτσι. Ακόμα όπως λέω και στην κάτω χαμηλά, θα δείτε σε επισήμανση μου, τα νητρικά προκαλούν και ασθένειες στα παιδιά, πέρα δηλαδή άμεσες ασθένειες. Λοιπόν, ο φόσφορος, για να μην τα λέμε, εντάξει, δημιουργεί και αυτό στα δικά του προβλήματα, η παρμενώση θείου, τοξικά άλλα στατικά, όπως είναι ο Άργυρος, το Βόρειο. Έτσι, ο Άργυρος συνήθως το βρίσκουμε στα περισσότερα νοσοκομιακά απόλυτα, γιατί χρησιμοποιούν και στις λάμπες τα σκαρπέλα που χρησιμοποιούν, τις λεπίδες, αλλά και στις σύρυγγες. Έτσι, οι σύρυγγες έχουν Άργυρο. Λοιπόν, γι' αυτό και κάποιος μου λέγε πώς θα μπορούσαμε να ζήταγε κάποτε, γιατί κακά τα ψέματα, δεν έχουν καταλάβει ότι τα σκουπίδια και τα πόμπτα έχουν λεφτά. Δεν το κατάλαβε κανείς ακόμα σε ένα μέσο. Είχα ένα φίλο δημοσιογράφο, ο οποίος πήγε μια μέρα στο Μουμάρ, στη Λαμία, και πήρε το γραφείο τα σκουπίδια και πήγε στο γραφείο. Λέει, τι είναι αυτά, γράφει, τι νομίζει, λέει, σκουπίδια. Έχει καταλάβει ποτέ τι είναι αυτά. Έτσι, επίτηδες. Το έκανε σαν λέγαμε, πώς το λένε, προς ακτιβισμό, έτσι, να το δείξει ότι πρέπει να σοβαρέψουμε τα πράγματα, να τα πάρουμε αλλιώς σοβαρά. Και ξέρετε γιατί έγινε όλο αυτό. Γιατί ήρθε η γνώση. Γιατί η επιστημονική γνώση που ήρθε στα χέρια μας και στις μέρες μας, έτσι έχει προχωρήσει πάρα πολύ και ουσιαστικά μας επιτρέπει να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις. Έτσι. Για αυτή την περίπτωση να πάμε και λίγο παρακάτω, να πούμε και για τα βαριά μέταλλα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και δεν θέλουμε να υπάρχουν βαριά μέταλλα. Όσο το δυνατόν, τα απόβλητά μας, έτσι, και όταν κάνουμε και τους βιολογικούς μας καταρρισμούς, καλά είναι να έχουμε ό,τι περισσότερο από βαριά μέταλλα. Έτσι λοιπόν, στα υγρά υπόβλητα θα ξέρουμε ότι έχουμε άζωτο, ξέρουμε ότι έχουμε μεθάνιο, ότι έχουμε υδρόθιο, ότι έχουμε διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι, και η φάση είναι ότι όλα αυτά είναι διαλυμένα στο νερό. Λοιπόν, πώς μετράμε με λιπαντικό φορτίο αποβλήτων. Απλώς θα πω δύο παραμέτρους που τους ακούμε, έστω να τους ξέρετε, πώς το λένε, συνθηματικά. Βιοχημικό απαιτούμενο οξυγόνου. Λέγεται BOD, έτσι το λένε. Και αφορά την ποσότητα οξυγόνου που καταναλώνεται από μικροοργανισμούς για την οξυδοτική αποδόμηση των οργανικών ενώσεων που περιέχονται στα απόλυτα απουσία φωτός και θερμοκρασία και σβαβού κερδίου. Άρα λοιπόν, για να καταναλωθούν συγκεκριμένες ποσότητες από μικροοργανισμούς, έτσι, τι σημαίνει όταν καταναλώνει οξυγόνο ένας μικροοργανισμός, σημαίνει αντίστοιχα, το έχουμε ουσιαστικά το έχουμε απεικονίσει, αντιστοιχήσει, θα έλεγα, με μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, ποσότητα οργανικού φορτίου. Δηλαδή, ο μικροοργανισμός θα πάρει οξυγόνο και θα φάει κάτι συγκεκριμένο για να το κάνει κάτι μικρότερο. Θα αποδομήσει μια ουσία. Δηλαδή, τι σημαίνει, αποδομώ σημαίνει, τη σπάω, έτσι, είναι σαν να τη διαμαχίζω σε μικρότερα κομμάτια, άρα σε μικρότερες ενώσεις, οι ενώσεις μικρές και μικρότερες. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει μικρότερου μοριακού βάρους. Αυτό σημαίνει. Άρα λοιπόν, η βιοχημική είναι μια βιοχημική, έτσι, αυτή η διαδικασία οξύδωση, παρουσία
όχι παρουσία, με ανάγκες σε κατανάλωση οξυγόνου. Άρα αυτό είναι μέτρο λοιπόν οργανικού φορτίου στα κόμματα. Το κρατάτε σε σημειώσεις που λέμε. Επίσης έχουμε το COD. Είναι η ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για τη χημική οξύδωση των οργανικών ενώσεων που περιέχονται σε ένα δίδυμο. Συνήθως προσθέτουμε, τι κάνουμε, στους βιολογικούς καθαρισμούς προσθέτουμε διχρωμικό κάλιο. Και το προσθέτουμε αυτό μόνο και μόνο γιατί, για να γίνει η οξύδωση. Έτσι, παρουσία του οξυγόνου. Αυτό το οξυγόνο λοιπόν, με παρουσία αυτού που θα το λέγαμε για κατά κάποιο τρόπο σαν καταλύτη, θα λειτουργήσει δηλαδή ουσιαστικά οξυδωτικά για να αποδομήσουν το οργανικό φορτίο, λέγεται COD. Και αυτό έχει τιμές και χαρακτηρίζει την ποιότητα των αποβλήτων. Ότι ποιότητα, σαν ποιότητα, η κατηγοριοποίηση που πιο πολύ. Δηλαδή είναι βαρύ φορτίο, χαμηλό φορτίο, ελαφρύ φορτίο, έτσι, από αυτή την άποψη. Λοιπόν, το COD αποτελεί βασικά χρησιμοποιούμενο μέτρο και θα λέγαμε μάλιστα είναι δείκτης φορτίου του οργανικού φορτίου των λιμάτων. Ποιο δεν λέμε λίμματα, εννοούμε κυρίως τα αστικά λίμματα και τα λίμματα των βιομηχανιών. Έτσι, και των βιομηχανιών οπωσδήποτε τροφίμων. Όχι, εντάξει, αυτά τα πράγματα για να ξέρετε. Και επίσης έχουμε και τα στερεά. Υπάρχει επίσης μία ορολογία, ένα κριτήριο ακόμα που χαρακτηρίζει ουσιαστικά, χαρακτηρίζουν τα απόβλητα, είναι τα suspended solids. Αυτά τα λέμε ορούμενα στερεά και το λέμε SS. Έτσι, όπως τα καινούργια προγράμματα είναι τα SS, που ξέρετε, αντί το SPAR. SS το λέμε. Έχει έννοια. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι ορούμενα στερεά. Είναι και αυτό, έτσι, ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πάντα και τι μας δίνει. Το στερό υπόλοιπα που θα προέλθει από μια ξύραση, θα λέγα, εξάντληση του νερού στους 103 με 105 βαθμούς Κελσίου. Και ανάλογα με το μέγεθό τους έχουν μια κατηγοριοποίηση. Άλλα είναι διαλυτά και άλλα είναι διαλυτά. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια αρχαιογραφία, τα ποτάμια της Ελλάδας, για να δείτε τι νητρικά άλατα έχουν, τι νητρόδι, αμμονιακά άλατα και τον ολικό φόσφορο. Όπως βλέπετε, είναι όλα... είναι από το μέτριο μέχρι το πολύ κακή. Έτσι, το πολύ καλή κατάσταση, έτσι και έτσι. Όσον αφορά κάποια στοιχεία, όπως είναι ο φόσφορος για παράδειγμα, στην περίπτωση του σπαθιού. Έτσι, άρα θέλω να πω δηλαδή, δυστυχώς η βιομηχανία χρησιμοποιεί ως αποδέκτες των αποβλήτων τα ποτάμια. Έτσι απλώς να σας δείξω δηλαδή τι κακό κάνουν σε αυτό που λέγεται περιβάλλον σε μια χώρα που κατεξοχήν έχει ένα πολύ σημαντικό φυσικό περιβάλλον που πρέπει να το κοιτάμε με άλλο τρόπο, έτσι και με άλλα μάτια, αφού δεν γίνανε ουσιαστικά μια βιομηχανική χώρα, πρέπει ουσιαστικά να διατηρήσουν το κομμάτι του περιβάλλον και να επενδύσουν στο κομμάτι που λέει τη γεωργία. Έτσι, το οποίο κανείς δεν το κάνει σήμερα. Δυστυχώς προσανατολιστήκαμε και προσανατολίσαμε τους αγρότες και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η πολιτική μας, έτσι ώστε σήμερα τα 2/3 της τροφής μας να έρχονται από το εξωτερικό. Και επειδή έπεσε και το επίπεδό μας, από πλευράς ιδιωτικό επίπεδο έχει πέσει χαμηλά και το οικονομικό μας, μας λένε και μας κοροϊδεύουν τώρα ότι έχει, πώς έχουμε κάνει και ισοζύγιο πληρωμών. Το ισοζύγιο πληρωμών ξέρετε σημαίνει. Δεν κάνουν εισαγωγές, παιδιά. Δεν κάνουν εισαγωγές, δυστυχώς τροφή μου. Έτσι. Και μάλιστα προχτές μου λέγει ένας παππούς, λέει, και εγώ τώρα πηγαίνω, λέει, και βρίσκω γάλα όσο θέλω. Πέρσι είδε και καιρό δεν έβρισκα γάλα, λέει. Πήγαινε κατσίνα, μου ξέρω στο σούπερ μάρκετ, το είχαν πάρει. Τη γειτονιά σου το μαγαζί εκεί πέρα. Τώρα ούτε γάλα. Μένει στα ράφια. Τώρα το κάνουμε και αλλιώς πως τώρα έχουμε και άλλες τοποθεσίες, μας βάζουν χέρι κανονικό. Λοιπόν, έχω ένα παράδειγμα μόνο βιομηχανίας βασικά εδώ πέρα και πιο πολύ έτσι για να πούμε το κομμάτι, για να καταλάβουμε τι σημαίνει και τι αξιοποίηση μπορεί να γίνει από τα απόπειτα της ηλιάς. Ξέρουμε όλοι μας τα λιοτρίβια, έτσι. Όμως το θέμα είναι ότι και εδώ δεν κάνουμε κάπως καλά τη δουλειά μας.
τα ηλεκτρίδια πάμε μαζεύουν τις ελίες, τις πάζουμε σε κάποια πλαστικά, όπως είναι τσουβάλια. Στα πλαστικά τσουβάλια δεν είναι ότι καλύτερο. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κι άλλους ελέγχους και έχουν βρει στο λάδι πλαστικοποιητές. Οι πλαστικοποιητές προέρχονται από αυτή την επαφή με τα πλαστικά τσουβάλια. Ξέρετε. Έτσι, και είναι ουσιαστικά μειονέκτημα. Το άλλο το θέμα που είναι πολύ σημαντικό και το σιωπούμε λίγο, ότι υπάρχει περίπτωση σε κάποια από τα λάδια μας, καθώς δεν είμαστε και πολύ τυπικοί και τα φύγουμε, το μαζεύουμε σήμερα, το βγάζουμε σε δύο μέρες, έτσι το λάδι και οι ελιές να ανάψουν και να έχουμε μάλιστα και αφλατοξίνες. Είναι κάποιες τοξίνες οι οποίες μέρος στο δισεκατομμύριο είναι καρκινογόνες. Έτσι. Οι Κινέζοι, να ξέρετε, παρόλο που μας δηλητηριάζουν γιατί ό,τι θέλουν δυστυχώς έχει βαριά μέταλλα και έχει βαριό περιβάλλον γιατί έχουν ίσως τη μεγαλύτερη ύπαρξη της πλανήτης, βρίσκεται κυρίως στα αστικά τους κέντρα και όχι μόνο αυτό, έχουν πολλές βροχές. Όλη αυτή η ρήπανση ατμοσφαιρική που έχουν γυρίζει πίσω στα χώματά τους και γυρίζει στα φυτά τους και γυρίζει στα προϊόντα τους και γυρίζει έτσι σε όλα τα προϊόντα που έρχονται τουλάχιστον ότι έχει σχέση με φυτική προέλευση προϊόντα. Έτσι, έρχονται γιατί έχουν πάρα πολλούς μουσώνες και υπάρχει και μεγάλη διάβρωση στο χώμα τους. Για φανταστείτε τελικά και έτσι απλά, πέστε βρέχει. Βρέχει. Από τι προκύπτει η βροχή, από το σύννεφο. Τι έχει μαζευτεί στο σύννεφο, ρήπη. Αυτοί οι ρήποι τι γίνονται, πέφτουν κάτω. Πού πέφτουν, πέφτουν στο χώμα. Το χώμα όμως τι ξαναγίνεται με τη βροχή, ρέει. Πού ρέει, στα ποτάμια. Πού πάνε τα ποτάμια, στη θάλασσα. Ξέρετε γιατί τη λένε κυτρινή θάλασσα, την θάλασσα της Κίνας. Είναι και κυτρινή από χώμα. Από τη διάβρωση που πέφτουν. Ναι. Υπάρχει και κίνητη θάλασσα και κίνητο όμω. Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κίνα και μάλιστα για μεταφορά τεχνογνωσίας. Σου ενδιαφέρε πάρα πολύ η φυστικιά. Λέει κάποτε τι είναι αυτή εδώ, τι είναι η φυστικιά. Εντάξει, εγώ δεν το είχα έτσι πονηρευτεί. Αυτή τι θέλανε η φυστικιά, η δικιά μας, είναι εμβολιασμένη πάνω σε ένα είδος φυστικιάς, το λένε τερμπίνθους, το οποίο κάνει πολύ καλή συγκράτηση κόμματος. Αυτοί έχουν όλο επικλινήσεις εκτάσεις. Και τι θέλανε, να βάλουν φυστικιά, να τη βάλουν σε αυτές τις επικλινήσεις εκτάσεις, να κρατήσουν τη διάβρωση, αλλά να έχει και ένα πρόφητο παραγωγός, λέει, και να κέρδουν τον καρπό. Και μάλιστα συνεργάστηκα με την Ακαδημία Δασικών Ερευνών στο Κουμίν, στο Ιουνάν, έτσι είναι μια περιοχή πιο πάνω από το Βιετνάμ. Και λέω τι το θέλανε, τώρα εγώ με τους δασικούς, τέλος πάντων, προέκυψε γιατί λίγο μετά πήγα και πήρα το κάστανο. Δεν ανακάστηκε, μου είναι πολύ αρνητικό σε κάποιε αρρώστιε. Γιατί εδώ η Ελλάδα έχει και την προβλήματα. Γιατί αυτή την περίπτωση λέω πώ πονηρά σκεφτήκανε για να κρατήσουν και να κρατάνε τα εδάφη του, γιατί έχουν έντονε διαβρώσει, αυτό είναι το θέμα μα. Έτσι, ήθελαν ουσιαστικά το γενετικό υλικό αυτό το δικό μα, το οποίο ουσιαστικά μέσα από την ανταλλαγή και αυτά, όπω πρέπει να το πρόγραμμα, γιατί ήταν πρόγραμμα διακρατική εργασία, πήραν για να κάνουν ουσιαστικά και να παράξουν κοιτά να χρησιμοποιήσουν σε περιοχές οι οποίες και ουσιαστικά έχουν αρκετούς μουσώνες και αρκετή μεγάλη περίοδο και διάβρωση. Όμως, όπως σας είπα προηγουμένως, όλο αυτό το κομμάτι έτσι δημιουργούν μεγάλη τοξικότητα από βαριά μετάλλα και η ρήπη τους και ουσιαστικά είναι μια περιοχή, γενικά η Κίνα, από την οποία θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τουλάχιστον να τρώμε φρούτα ή συσκευασμένες προϊόντα από την περιοχή. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε μέχρι τώρα κάτι έτσι. Τι να το κάνουμε στο τέλος. Επειδή σήκωσε μια κυρία το χέρι. Δεν πειράζει, στο τέλος. Όχι, πέστε, δεν πειράζει. Πέστε. Σχετικά με την ανακύκλωση θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Επειδή το ανοίξω, θα το ανοίξω μετά. Εντάξει. Και γενικά ήθελα να σας πω το κομμάτι των απολύτων που διάλεξα μερικά πραγματάκια έτσι να μπορούσα να καταλάβετε. Γιατί στο νόημα πολύ. Έχει μείνει μεγάλη ιδέα, θα μπορούσα να είναι ταρχιακό λούτερο. Είπε πολλά πράγματα. Εντάξει. Και έλεγα ότι οι Κινέζοι, παρόλο που είναι ήδη, θα έλεγα μέσα εγωγικά βρώμικοι, ζητάνε για το λάδι μας πιστοποιητικά για αυτά το ξύπνο. Ναι, δεν φεύγει λάδι όμως.
Ξέρετε τι κάνει, και κάνει και τις εξής κομπίνες. Σου παίρνουν παρτίδες μεγάλες και σου το κατέστρεψαν. Και ήταν καλό, ήταν εκτός του προγράμματος. Είναι πολιτισμός και αυτός αρχαίος, έχουν καταβολή κόσμου που λένε, εντάξει, είναι πιο μπροστά από εμάς. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγα και λίγα δεδομένα, αυτά είναι, αυτός είναι ο πυρήνας, έτσι, που έχει προλήφθει από υγρά απόβλητα λεωτριδιών. Γενικά αυτά που ξέρουμε εμείς σαν από νερά τα λεωτριδία είναι ο κατσίγαρος, τα λένε λιωτσούνια, έτσι, και μάλιστα είναι ό,τι χειρότερο. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ενοπλητικά και αλλιώς ως προς την ουσμή. Έτσι, και ακόμα δεν έχει βρεθεί ένας κατάλληλος τρόπος. Εκεί όπου προσπαθήθηκε στο διάβαδο έτσι τον χρόνο και την γνώση που πήραμε, είναι να μετατρέψουμε τα λιωτρίδια σε δύο φάσεων, το έχει τρόπο φάσεων όπως λειτουργούσαν σήμερα. Δηλαδή να περιορίσουν ουσιαστικά το ξέπλυμα με το νερό. Και νερό πολύ να μην χρησιμοποιούμε, και μεγάλες ποσότητες αποβλήτων να μην έχουμε, και από την άλλη μεριά σήμερα, αν θέλετε να κουβεντιάσω την άλλη φορά για όλο αυτό το κομμάτι της θερμοκρασίας του λαδιού και του ορλάδου, ποιοτικά χαρακτηριστικά και όλα αυτά, νομίζω ενδιαφέρον για τον κόσμο, θα δούμε ότι δεν έγινε τυχαία αυτό το δύο φάσο, δηλαδή σήμερα η βιομηχανία που φτιάχνει τα λιωτρίδια, οι άνθρωποι μηχανικοί, οι μηχανολόγοι, έχουν πάρει τα μηνύματα, τα επιστημόνια που λένε ότι με τον τριών φάσο το παλιότερο και περισσότερο από όπου τα είχαμε και περισσότερο οργανικό φορτίο είχαμε και περισσότερο νερό καταναλώναμε και μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας είχαμε και το πιο σημαντικό είναι ότι χάναμε αντιξωτικά δηλαδή. Άρα ουσιαστικά τα σημερινά λιωτρίδια, τουλάχιστον όσοι έχουν υιοθετήσει το σύστημα των δύο φάσεων, είναι πιο λειτουργικά, είναι λιγότερο ενεργοβόρα και μας δίνουν λάδι με περισσότερα αντιξωτικά. Τα αντιξωτικά έχουν να κάνουν και με την υγεία μας, αλλά έχουν να κάνουν και με τη διατήρηση μου του λαδιού. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει ταφή. Υπάρχει με εξεργασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλή πρακτική. Δεν είναι καλή πρακτική γιατί έχει πάρα πολλά φαινολικά, έτσι λέμε, φαινολικές ουσίες, πολυφαινόλια, βέβαια, το καταστρέφει. Φυσικά. Αποδέχτης της βούλησης από τα απόβλητα είναι όμως, σας είπα και προηγουμένως, συντά την νότια. Καταλήγουν σε διάρκεια λίμνες στη θάλασσα και κάνουν. Και ειδικά το χώμα βαρύνεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Συνήθως γίνεται ξύρανση σε μεγάλες εξαμηνές. Ουσιαστικά φεύγουν το νερό, μένει το υφερό υπόλοιπα, το οποίο το ασβεστώνεις, που κάνουν το μας ασβέστη, έτσι, και προσπαθείς να μειώσεις ουσιαστικά τις μυρωδιές. Αλλά δεν είναι, υπάρχουν τεχνολογίες σήμερα, ακόμα εγώ τα λέω έτσι απλά για να καταλάβω, υπάρχουν όμως τεχνολογίες που ουσιαστικά ξαναεπιστρέφει αυτό σαν βελτιωτικό εδάφος. Θα το πούμε τώρα. Κοιτάξτε εδώ τώρα, αυτή ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο, είναι απόβλητα από το τρίτη. Και αυτή είναι μια λίμνη που βλέπετε αριστερά, αυτό που είναι γκρι, έτσι, το οποίο έχει ήδη φύγει το νερό. Έτσι και έμειναν αυτά. Και πολλοί, πάρα πολλοί πάνε και κάνουν το εξής, πάνε και τα παίρνουν όλα τα απόβλητα τριαξοπικά, τα γεμίζουν σε αμυτεία και πάνε και τα διάζουν σε χώρους, όπως λέει η κυρία Ταφής. Λοιπόν, γενικά η παραγωγή λιωτρίδων είναι μια παραδοσιακή αγροτική βιομηχανία, έτσι στη χώρα μας, αλλά κυρίως στη Μεσόγειο, και το 95% της παγκόσμιας αγοράς βρίσκεται σε εμάς, στη Μεσόγειο. Κυρίως η Ελλάδα, Ισπανία και η Ιταλία. Έτσι. Το 25% της όλης της κοινωνικής παραγωγής είναι στην Ελλάδα, το καλύπτουμε εμείς. Έτσι. Και μάλιστα τα 2-3 περίπου της εμπόρευσης παραγωγής προκύπτουν από τις καλλιέργειες της Κρήτης,
της Πελοποννήσου, που είναι συνομιλό. Δεν είναι της Πελοποννήσου, Ηράκλειο, Μεσημεία και Κρήτη, έτσι. Αυτή είναι ουσιαστικά. Η παραγωγή δικασία την ξέρουμε όλοι. Παίρνουμε, έχει μια προσωρινή αποδίκευση, ολόκληρο σε σακιά, το σιλό, και από ραδιάτρια τα, ή στα πόστα, στις κλούβες. Έτσι, γίνεται ο καθαρισμός, η διαλογή, η αποφύλωση, πλένουμε καθαρό νερό. Μετά πάμε στη διαδικασία της άλεσης, με κυρίως πέφτει στο νερό, αλλά όχι πολύ. Βέβαια, παλιότερα το νερό ήταν ακόμα πιο ζεστό, και όταν ήθελε να σε ξεπετάξει κιόλας στο ηλεκτρολιάς, να σε βάλει σε σειρά και να βάλει άλλο στα γρήγορα, σώμαζε με πολύ νερό, έτσι ώστε να μην κερδίζει το λάδι, και δεν έπαιρνε λάδι, βασικά. Ναι, γιατί η θερμοκρασία, εντάξει, το χωράει το λάδι, κακά τα ψέματα. Μετά δεν είχε και διατηρησιμότητα, καλή, και είχε και πολύ, πώς το λένε, μούργα. Μας το είπε. Έτσι, και μετά πάει η εξαγωγή του λαδιού, βασικά γίνονταν με διάφορους μεθόδους, δεν ξέρω αν θυμάστε καθόλου παλιότερα, με τα πανιά, έτσι, με τις λινάτσες που λέγαμε, πώς λέμε, αδερμόνι λινάτσα, ναι, από εκεί, έτσι, το έχουμε, ναι. Την αδειάζαμε ουσιαστικά, τι κάναμε, πολλές φορές αυτό λειτουργούσε ως ασακή, πώς είναι το βασιλάρι μας, για παράδειγμα, και το κόβαζαν μέσα την πάστα, και το ένα πάνω στο άλλο, το ένα πάνω στο άλλο, το ένα πάνω στο άλλο, και μετά έρχονταν την πέτρα, ή έρχονταν και σήμερα στην Ιταλία μας φέρνουν και διεθνικά πρέσα, η πρέσα, η οποία αρχίζει και βγάζει το ζουμάκι, αυτό περιχύεται γύρω-γύρω-γύρω και μαζεύεται σε έναν χώρο. Σήμερα υπάρχουν ψυχρήσεις στην τέτοια αντιλήψη και μάλιστα μπορεί να το έχεις και τη δική σου παραγωγή, αν είναι μικρή, έτσι να βγάλεις και βιολογικό λάδι. Έτσι, σε 22 με 25 βαθμούς, δημοκρασίες σε περιβάλλοντος, μπορεί να βγάλεις το λάδι, με ένα τέτοιο απλό μηχανάκι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, και στη μία και στην άλλη περίπτωση έχουμε μια παραγωγή ουσιαστικού λαδιού και έχουμε και τον πυρήνα. Έτσι. Η διαφορά μας είναι στη διαφορά στην υγρασία. Έτσι. Μετά αφού παπέραν όλα αυτά πάλι τις τυπούλες, τις ανοίγαν σαν πρωτοφολάκι. Δηλαδή έτσι όπως λέγαμε όπως είναι το βαξιλάριο, με τα τσάτικη. Το αδειάζανε και το κάνανε το σωρό και αυτό το σωρό το πέραν μετά να το ξηράνουμε για να παίξει το ρόλο του πυρήνα που θα πηγαίνουν να βγάλουν μετά το πυρηνέλιο. Έτσι. Να πάω λίγο πιο γρήγορα. Βλέπετε εδώ τα υγρά απόκλητα, τα φυτικά υγρά απόκλητα στο λάδι, έχουν λίγο υψηλό οργανικό φορτίο. Να, που εδώ θέλουμε τους δείχτες που σας έλεγα πιο ότι σιωτίζει και ορούμε ένα στερεά. Έτσι χαρακτηρίζουμε, έτσι και βλέπουμε ουσιαστικά τι απόκλητα έχουμε. Άρα λοιπόν, επειδή και τα λεωτρίδια έχουν υγρά απόκλητα, χρησιμοποιούμε τους δείκτες για να εκφράσουμε το υψηλό μερικό φορτίο, BOD, COD. Έτσι. Και βέβαια έχουμε και φυσικές προσθήκες, οι οποίες βέβαια χάνονται, οι περισσότερες από αυτές είναι οι υδατοδιαλυτές και φεύγουν. Σε αυτές τις ουσίες, οι οποίες τις λέμε και πολυφενόλες και φενόλες, αγωγείται το σκούρο χρώμα των αποβλήτων και αυτή η δυσάρεστη οσμή, έτσι, ουσιαστικά όταν αφήνουμε, το κάνουμε για να ξερατεί σε λίμνες και λοιπά, δηλαδή κάνουμε στάφους. Τους λένε στο χωριά βόθους, έτσι, όμως τους λένε απορροφητικούς, έτσι, φεύγει το νερό, στεγνώνει αυτό ή εξαπλώνει το νερό, έτσι, και μετά για όλη τη διαδικασία να γίνει μια απόσβηση, έτσι, για να φύγει αυτή η περιοδία, ρίχνει κυρίως ασβέστη. Έτσι, αλλά πάλι το πρόβλημα ήταν πρόβλημα. Και έχουμε και στερά απόβλητα, έτσι, τα οποία είναι τα βήλα των δέντρων και ολοκληρήνας. Αυτά είναι βασικά τα απόβλητα που έχουμε στις ελιές και γενικά στη διαδικασία της παραγωγής. Τώρα, υπάρχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα είναι μεγάλο και από την ανεξέλεκτη ουσιαστικά διάθεση των αποβλήτων. Έτσι. Καταρχάς τα υγρά απόβλητα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι είναι φυτοτοξικά. Και δεν μπορούμε να τα διαθέτουμε έτσι, ελαφρά την καρδία σε κοντινούς υδάτινους αποδέκτες. Όπως είναι τα ρέματα, τα ποτάμια, οι λίμνες, θάλασσες που το κάνουν πάρα πολύ. Έτσι, κατάλαβα.
Συνήθως κάνουμε προσθήκη ασβεστίου, υδράτους που χρησιμοποιούμε, για να κάνουμε αυτή την εξωτέρωση. Έτσι. Το στερό απόλυτο μπορούμε να το διαχειριζόμαστε. Έτσι, το κομμάτι, το θέμα είναι ο κατσίγα. Στο άλλο κατσίγα είναι τα υγρά. Έτσι. Και εκεί να μην το μπερδεύουμε το, ποτέ με το στερό απόλυτο. Το στερό το πράγμα το κάνουμε και το παίρνουμε από την ενολογία. Και μετά βέβαια υπάρχει ένα στερό πάλι για απόλυτο. Γιατί δεν ξέρω πόσο ξέρετε, η διαδικασία στα περιοπηγεία είναι με διαλύτη. Δηλαδή παίρνουμε ένα διαλύτη, κυρίως παίρνουμε ένα εξάνιο, το αναμειγνύουμε μαζί, το λάδι ελευθερώνεται μέσω του εξανίου, μετά το πάμε σε μια θερμοκρασία τέτοια, έτσι ώστε να εξαθμωθεί, να φύγει τελείως το εξάνιο. Και αφού φύγει το εξάνιο, μένει το λάδι. Γίνεται ένας διαχωρισμός δηλαδή με βάση τη θερμοκρασία. Άρα αυτό το λάδι του πυρήνα, έτσι και μας μένει μετά ουσιαστικά το πυρήνα. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι, να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο και ένα πέλετ. Ξέρετε. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία, να ξέρετε. Απλώς πολλές φορές τα πυρηνέλαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί μπορεί να έχουμε υπολειμματικότητα εξάνιου. Έτσι και το εξάνιο να σε βοηθάει να κάνει ο οποίο είναι καρκινογόνο. Λοιπόν, να δούμε λίγο παρακάτω. Καταρχάς, σας είπα και προηγουμένως ότι έχουμε μπει σε μια διαδικασία να χρησιμοποιούμε διφασικά λιοτρίδια. Άρα, το κύριο απόλυτό μας στα διφασικά λιοτρίδια είναι ο παλαιοπολτός. Έτσι, είναι σε μυστερή κατάσταση, ουσιαστικά, με πολύ ισχυρή οσμή. Και ουσιαστικά για να το μεταφέρουμε και να το εξαρτηθούμε είναι μια διαδικασία ειδικά δύσκολη. Συνήθως βρίσκουμε δεξαμενές αποθήκευσης, έτσι. Τα μαζεύουμε όλα μαζί και τα πάμε σε ειδικούς χώρους για να μπορέσουμε να τα βάλουμε, να εξαπλιστούν και να μην βασικά το στερεό υπόλοιπο, το οποίο πρέπει να το εξεργαστούμε. Δυστυχώς εδώ δεν νοήθηκε ποτέ μια διαδικασία τέτοια. Κάθε χωριό έχει το δικό του λιοτρίδι, έτσι. Και κάθε χωριό είναι μόνο του, ουσιαστικά, θα έλεγα, ένας ταύτης το αποβλήμα αυτού. Εξαιτή να υπάρχει μια κεντρική διαδικασία, μια περιοχή ολόκληρη, έτσι. Και ένας τόπος ο οποίος και βρωμίζει και γίνεται και δύσκολος, συγκεκριμένες περιόδους. Ειδικά το καλοκαίρι γίνεται χαμός. Έτσι, το χειμώνα που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, και δεν έχουμε αυτή την, τη διαπνοή που γίνεται, έτσι και την διάχυση των ουσιών αυτών, γιατί αυτές λέγονται αρωματικές ουσίες, αλλά κάθε άλλο παρά αρωματικές σαν χημική ταξινόμηση που λέμε, έτσι, γίνονται ακόμα πιο δύσκολες. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, έχουμε μπει σε μια διαδικασία γενικότερα έρευνας για την ανάπτυξη περιβόδων και αξιοποίηση του περιοπολτού. Υπάρχει μια διαδικασία, κάτσε εδώ λίγα για να το παρακάτω. Υπάρχει η δεξαμενή που διαχωρίζει αυτές τις φάσεις που λέμε στο λάδι, στο πολτό πάνω. Οπότε παίρνω τη λάσπη, το επιπλέον το λάδι που υπάρχει επιστρέφει πίσω στο διαχωριστήρα, έτσι κάνουμε και μια, θα λέγαμε, εξοικονόμηση και παίρνουμε και περισσότερο λάδι, με το διφασικό, και έτσι έχουμε ένα μικρό κλάσμα υγρό, το οποίο το βάζουμε σε λίμνες εξάπλωσης. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Και βέβαια τη λάσπη είναι αυτό που είπε η κυρία, κάποιοι το βάζουν σε λάκκους, έτσι, για να το βάζουμε για να μπορέσουμε έτσι, να ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Όχι ότι γίνεται κάποια ουσιαστική διαχείριση. Έτσι. Συνήθως μέχρι σχεδόν 3 μήνες τα απόλυτα σε αυτή τη διαδικασία. Να πάμε να δούμε λίγο τις χρήσεις των υποπροϊόντων των ελαιοτριβίων. Καταρχάς χρησιμοποιείται σαν λίπασμα για τις ολιώνες. Έτσι. Το πλανήτη του μάτων λοιπόν να χρησιμοποιεί πολύ εύκολα, το άσχημα είναι η δυσοσμία του. Και μπορεί να κάνει μόνο και ζημιές στον υπέρι και στον υδροφόρο ίδωτα και μάλιστα τον μολύνουμε. Να δημιουργήσουμε κομπόστ. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να δημιουργήσουμε μαζί με άλλα υλικά ένα λίπασμα το οποίο ουσιαστικά είναι υψηλής ποιότητας.
έτσι, και μπορεί να είναι ένα πολύ καλό αζωτό πολύπασμα. Όμως πάλι εδώ πέρα έχουμε αυτό το κομμάτι, το να χωνευτεί που λέμε, όπως λέμε για χωνευτή κοπιά, όλη την περίοδο του χωνέματος έχουμε ουσιαστικά και αυτή τη δυσουργία. Επίσης μπορούμε να πάμε σε διαδικασία παραγωγή βιοαερίου. Έτσι. Μόνο που εδώ πέρα έχουμε υψηλό κόστος και εξοπλισμό εξειδικευμένο. Έτσι, έτσι είναι ένα τέτοιο αποδοτική, αλλά χρειαζόμαστε εξειδικευμένο εξοπλισμό και υψηλό κόστος. Η χρήση επίσης, σαν ζωοτροφή. Σήμερα έχουμε με συγκεκριμένους μύκητες και με ζυμομύκητες που προσπαθούν να κάνουν πρωτεΐνη, την οποία την χρησιμοποιούν για ζώα. Έτσι, υψηλής προστατεύσης αξίας. Έτσι λέγεται. Θα κάνουμε κάποιο γεγονικό ξυλάθρακα, σας είπα ήδη το περιμένουμε όπως το χρησιμοποιούμε, άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα υπάρχουν προγράμματα όπως σε καλή ώρα που έλεγα προηγουμένως με τη Λαϊκή Αγορά κλπ. Όπου χρησιμοποιούνται για τα φυτοχημικά που έχει και τα διοξιδικά που έχει η ελιά. Και μάλιστα η ελιά έχει φοβερά διοξιδικά, κάνουν πολύ καλό και στα τυγίνα, αλλά κυρίως στο καρδιαγιακό σύστημα. Και ένα από αυτά λέγεται ελβοναΐν ή υδρόξυπηροσόλη. Έτσι σήμερα προσπαθούν να κάνουν ουσιαστικά φάρμακα με αυτά. Εμείς στο τυγίνο προσπαθήσαμε να κάνουμε ουσιαστικά, επειδή αυτή είναι η υδρόξυπηροσόλη, συμπλήρωμα διατροφής με βάση την ελιά. Αν την ελιά την επεξεργαστείς, έχει χάσει όλα τα θρεπτικά συστατικά και κυρίως τα διοξιδικά της. Έτσι την επεξεργασία της ελιάς, η ελιά μέσα σε μια κάβη, ξέρετε πώς τις κάνουν τις ελιές, έτσι, στα νερά, εναλλαγές νερών και όλα αυτά, έτσι, χάνει θρεπτικά συστατικά αρκετά, και την άλλη μεριά χάνει ένα κομμάτι της αδιοξιδικότητας. Και μάλιστα εκεί πέρα, στα απόνερα αυτά, που μπαίνουν μέσα στις αδειές, υπάρχει αυτό που σας λέω, η υδρόξυπηροσόλη. Σε μια συνεργασία που είχαμε με το Σκαλτσούλη, με το παραδοσιακό, τον καθηγητή, πανεπιστήμιο, προσπαθήσαμε να χτίσουμε από τα νερά αυτά, να πάρουμε το νερό και να πάρουμε μέσα και η υδρόξυπηροσόλη που είναι ένα ισχυρό αδειοξυδικό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, από τα λιοζύμια θα μπορούσαμε να πάρουμε την υδρόξυπηροσόλη, μια σωματική ένωση που σας λέω τώρα, αυτή την ελαιοβαΐ που λέμε, που είναι την μικρή γεύση του λάδι, έτσι την πικάδα ή την μικρή γεύση την ελιά, αυτή την ξεπερκρίζουμε κιόλα. Είναι ισχυρό αντιοξυδικό. Θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε για φαρμακευτικούς σκοπούς. Είχα την ευκαιρία πέρσι σε ένα πρόγραμμα διακρατικής εργασίας με την Κίνα να κάνουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά δεν έτυχε τη χρηματοδότηση. Για κάποιους λόγους δεν τους ξέρω ακριβώς, αλλά τους καταλαβαίνω. Είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα πολύ καλό, την ελιά την κάνουμε σε πλήρωμα διατροφής, κάψουλα, ουσιαστικά. Και επίσης, επειδή υπάρχει μια ελιά στη Θάσο, η οποία τη λένε φουρμπολιά, αυτή σταφυδιάζει πάνω στο δέντρο και επειδή σταφυδιάζει, συνέπεια ύπαρξης κάποιου μύκη, θα πίνει πάνω. Κάναμε την εναλλακτική πρόταση να το χρησιμοποιήσουμε σαν συμπλήρωμα διατροφής, κυρίως σαν προβιωτικό. Τα προβιωτικά, ξέρετε, είναι όλες αυτές τις ουσίες που βοηθάνε ουσιαστικά στη λειτουργία του εντέρου και εμπλουτίζουν και τη χλωρίδα του. Έτσι. Άρα κάνουμε ουσιαστικά πιο το έντερό μας περισσότερο δραστήριο. Έτσι, προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε σαν συμπλήρωμα διατροφής και σαν προβλητικό τη τρομπολιά με αυτό το μύκητα. Έτσι. Αλλά φαίνεται υπάρχουν άλλες δουλειές γενικότερα εδώ πέρα. Και το πρόγραμμα παρόλο με άριστα το 5 πήρε 3,75 δεν θα πρωτοδοτήθηκε. Έτσι. Το έχουμε σε μια επόμενη όμως φάση, σε κάποιο άλλο ερευνητικό κομμάτι. Θα το βάλουμε γιατί είναι και οι δύο είναι έξυπνες ιδέες. Μια και δεν έχουμε κάνει, δεν έχουμε, παρόλο που έχουμε την ελιά μας, δεν έχουμε κάνει ποτέ τέτοιου είδους θέματα. Άρα λοιπόν υπάρχουν αξιοποιήσιμα στοιχεία από την διαχείριση των αποβλήτων. Να πω πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα ρηπαντικά. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τον όγκο και την ποιότητα των υγρών αποβλήτων του ηλιοτυπίου. Θα πρέπει να ελέγχουμε για να συντηρούμε συνέχεια τη μονάδα μας. Θα πρέπει να προλαμβάνουμε οποιασδήποτε τυχόν διαρροές. Και ουσιαστικά θα πρέπει να αποφεύγουμε αυτές τις εκκλήσεις των οσμών όταν χρησιμοποιούμε όσο το λιγότερο, λιγότερη υγρασία. Λιγότερη υγρασία, λιγότερη έκθεση στο περιβάλλον του ηλιοπολτού. Έτσι, και θα πρέπει ουσιαστικά λύνουμε προβλήματα με την λιγότερη κατανάλωση του νερού και γενικότερα με τον μικρότερο όγκο των αποβλήτων. Άρα λοιπόν να υιοθετούμε τα αντιβασικά. Θέλω να σας πω δηλαδή παράδειγμα ότι στα απόβλητα μετράει το κομμάτι της τεχνολογίας και της παραγωγικής διαδικασίας.
σε σχέση με ένα διφασικό ή ένα τριφασικό ουσιαστικά ηλιοτρίβι. Άρα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι σημαντικός για να μας δώσει απόβλητα χαμηλού οργανικού φορτίου, με ποιοτική πλοία, να μας δώσει απόβλητο το οποίο θα διατηρηθεί πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα στην ύπαιθρο ή σε λίμνες για να ξαπλιστεί. Άρα, η περίοδος όφλησης λόγω οσμήσης θα είναι και αυτή περιορισμένη και θα είναι περιορισμένη και αυτά σαν σε όγκο. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τρόποι να περιορίσουμε και τα απόβλητά μας. Αυτό ήταν ένα παραδείγματα που είχε να κάνει κυρίως με τα βιομηχανικά απόβλητα. Σας ευχαριστώ για όλη την παρουσία.